Είναι μαζί μας με Skype ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ελευθερία, ο Φιλίμωνας Καραμίτσος. Φιλίμωνα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Βουλή και την εκλογή σήμερα Προεδρείου. Είναι γνωστό, 249 ψήφους πήρε ο δικός μας εδώ, ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Είπε και ένα ωραίο εκεί, είδα, εστίασα, κανείς να μην καταδεχτεί να γίνει διακονιάρης εφήμερης δημοσιότητας με εύκολους και θορυβώδεις τρόπους, είπε, απευθυνόμενος στους βουλευτές, σε όλους τους βουλευτές, ίσως εστίαζε και σε κάποιους από τους βουλευτές κάποιων κομμάτων περισσότερο. Τα λέει αυτά τα ωραία ο Κώστας Τασούλας. Είναι ένας άνθρωπος ο κύριος Τασούλας των προκλήσεων. Έχω την αίσθηση ότι θα του αρέσει όλη αυτή η διαδικασία και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα τα καταφέρει στη διαχείρισή της. Φιλίμωνα, πώς βλέπεις την οχτακομματική Βουλή και την εκλογή του κύριου Τασούλα, τι λες? Ναι, να πούμε καταρχάς ότι έχουμε ένα υπηρετικό άρωμα χρώμα στο Προεδρείο της Βουλής. Έχουμε τον Κώστα Τασούλα για δεύτερη συνεχόμενη φορά και έχουμε και αντιπρόεδρο. Τρίτη, αν βάλεις και την διαδικασία μετά τις 21 Μάη. Ναι, ναι, Φιλίμωνα. Που διαδέχεται την Μεροβιτζούφη στην αντιπροεδρία από το κόμμα τους, από το ΣΥΡΙΖΑ. Να. Έχει ενδιαφέρον που και ο κύριος Γιώργιακας είναι σε μια θέση του Προεδρείου της Βουλής. Νομίζω ενδιαφέρον. Αυτό δείχνει μάλλον ότι έχουν και ότι είναι πολιτικοί με πολλά χρόνια εμπειρίας και ο κύριος Τασούλας και ο κύριος Γεροβασίλη και η κυρία Τζούφη πριν είναι πολλά χρόνια εκλεγμένοι πολλές φορές. Και αυτό το ότι είναι και οι πυρώτες μας κάνει έτσι πιο, θα το πούμε, περήφανος για την περιοχή μας. Mm-hmm. Πολιτικούς με πολλά χρόνια πίσω τους εμπειρία. Δεν εξελέγησαν στο Προεδρείο ούτε από νίκη, ούτε από τους Σπαρτιάτες, έτσι, ούτε από την πλεύση. Είναι μια που αλλάζει λίγο τα δεδομένα, δεν είναι τόσο δηλαδή ουδέτερα τα πράγματα και έγιναν επιλογές εδώ από τα κόμματα, υπάρχει το δικαίωμα αυτό φυσικά. Τώρα το θέμα της οχτακομματικής Βουλής δεν είναι η πρώτη φορά που είναι οχτακομματική. Σωστά. Είναι πολυκομματική. Αυτό και ίσως και μια αναφορά τώρα εδώ σε αυτό που ανέφερες δηλαδή για το εφήμερο του, που ανέφερε ο Κώστας Τασούλας. Εντάξει, όταν είναι πολλά τα κόμματα, πολύ η πολιτική, η Βουλή έχει μια πτυχή η οποία μπορεί όντως να στέκεται στην επιφάνεια. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πάρα πολλές αναφορές από την περιοχή σου, από συλλόγους, σωματεία και αιτήματα φορέων. Μπορείς να κάνεις πολλές ερωτήσεις. Αυτό είναι δικαίωμα όλων των βουλευτών. Ή να γίνεται ένα σόου εκεί, έτσι. Να γίνεται ένα σόου από κάποιους. Το ζήτημα είναι η ουσία. Χωρίς ουσία. Ναι, ναι, αυτό. Επίσης υπάρχουν η δυνατότητα πολύ έντονης προβολής πια από τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ που μπορεί να βρεθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να βρεθεί στο ότι δεν γίνεται η ιεράρχηση των θεμάτων. Σε αυτό μπορεί να ευθύνονται και τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή θα λέει ή ποτάδε στη Βουλή ή έγινε εκείνο το τάδε κόμμα. Και δεν υπάρχει μια ιεράρχηση. Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα της χώρας, κυρίως τα οικονομικά. Πώς τοποθετούνται λοιπόν τα κόμματα, τα 8, τα 7, τα 6, στα κεντρικά προβλήματα. Εάν αυτή η ιεράρχηση δεν γίνει και από το πολιτικό δυναμικό, τα κόμματα και από τα μέσα ενημέρωσης, τότε δημιουργείται ένας μηχανισμός σύγχυσης, θα λέγαμε, ένας θόρυβος εισαγωγικά. Δεν μπορεί να καταλάβει ο πολίτης ποιο είναι το σημαντικότερο, ποιο είναι το καινούργιο, ποιο είναι το βασικό. Και έτσι στο τέλος δεν καταλήγουμε και. Έχεις δίκιο. Φίλιμωνα, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά πώς να γίνει αυτό όταν όλες οι εκπομπές lifestyle των μέσων ενημέρωσης ασχολούνται με την πολιτική επικαιρότητα με στυλ lifestyle. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό που λες και να μπουν επί της ουσίας όλες αυτές οι εκπομπές. Η δημόσια σκηνή, η τηλεοπτική, έχει πολλές εκπομπές, πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, που ασχολούνται όλες αυτές οι εκπομπές πλέον. Τα τελευταία χρόνια με την πολιτική, με όρους lifestyle όμως, okay, έτσι είναι. Ναι, και τα κόμματα και οι πολιτικοί θα πρέπει να αρχίσουν να μάθουν να αυτοπεριορίζονται. Σωστό, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι πολύ κρίσιμο για τη δημοκρατία να μπορέσουμε να κάνουμε ιεραρχήσεις, να μην πηγαίνουμε στις ευκολίες και στην επιδερμικότητα, αυτό είναι λαϊκισμός και τις γενικεύσεις και να κοιτάμε να υπάρχει και αποτέλεσμα. Γιατί εύκολα κάνεις μια ερώτηση στη Βουλή, εύκολα κάνεις μια δήλωση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως της ερώτησης και της δήλωσης που έκανες? Σε ένα μήνα, σε 2-6 μήνες. Αυτό ξεχνάνε συνήθως να το πούνε κυρίως οι βουλευτές. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι υπάρχει ένα ηθικό δέον. Ελπίζουμε μάλλον να γίνει. Έχουν δείξει η εμπειρία ότι δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα και μπορεί να διηγηθούν και ξανά σε χαοτικές καταστάσεις. Τώρα, από την Πέμπτη και μετά θα ασχοληθούμε βέβαια με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα όμως θα ήθελα να εστιάσουμε μαζί
στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει δυσκολίες, έχει πολλά προβλήματα, ακούμε ονόματα διαδόχων του Τσίπρα. Προς το παρόν οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι ο μόνος σίγουρος που θα είναι υποψήφιος θα είναι ο Παύλος Πολάκης. Από εκεί και πέρα θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη για την ονοματολογία για το διάδοχο του Αλέξη Τσίπρα και μετά θα πάμε και σε κάποια ειδικότερα θέματα που θέλω να ακούσω τη σκέψη σας. Ναι, κανένας δεν είναι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Πρώτη κρίση θα είναι η Κεντρική Επιτροπή 15 Ιουλίου, περίπου πότε είναι, στα μέσα του Ιουλίου. 15-16, ναι. Εκεί θα αναπτυχθούν οι υποψηφιότητες και δεν ξέρουμε και τι εκπλήξεις θα κρύβει η Κεντρική Επιτροπή για τη διαδικασία, η οποία φαίνεται ότι είναι μια συμβαστική λύση και οδηγούμαστε σε εκλογές Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές Σεπτέμβρη, 10 Σεπτέμβρη, 3 και 10 Σεπτέμβρη. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο επίπεδο των εντυπώσεων. Τα στελέχη τα κεντρικά δημιουργούν τις εντυπώσεις ώστε να διαμορφώσουν το σκηνικό και να κρίνουν προς τα πού πάνε τα πράγματα. Κρίνουν δυνάμεις δηλαδή προς το παρόν ή κρίνουν απήχηση. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν θα πάμε σε ένα μοντέλο πολλών υποψηφιοτήτων, 5-10 υποψηφιοτήτων, θα πάμε σε ένα πιο συγκεντρωτικό, με λιγότερες υποψηφιότητες, αφού θα έχουν κρυθεί και οι δυναμικές μέσα από τις ζυμώσεις και στο κόμμα και στην κοινή γνώμη. Οπότε περιμένουμε 15 μέρες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις. Δηλαδή είναι αποφασιστικό μεν προς τα ποιος θα είναι ο επικεφαλής, αλλά πρέπει να δούμε και ποιες συμμαχίες θα γίνουν ως προς τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις. Και εκεί δεν έχει ακόμα ανοίξει η βεντάλια. Συνεδριάζουν οι βασικές τάσεις αυτές τις μέρες και περιμένουμε ότι θα ολοκληρωθούν αυτά μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν οι βασικές τάσεις ή τα όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και πριν από αυτές, Φιλίμωνα? Υπήρχαν βασικές τάσεις όπως διαμορφώθηκαν από το 19 και μετά, το 2019. Η ομπρέλα και η προεδρική, αλλά και αυτό τώρα είναι λίγο. Ναι. Ναι, όπως όμως λόγω του αποτελέσματος, το οποίο είναι στρατηγικό, δηλαδή δεν είναι κάτι να το παραλείψει. Στρατηγική ήταν, ναι. Και επίσης επειδή λείπει και ο Αλέξης Τσίπρας, το κρισιμότερο, οπότε τώρα όλοι αναδιατάσσονται. Το πού θα βρεθούν τα όρια, το πώς θα γίνουν νέες συμμαχίες και νέες διαμορφώσεις, θα φανεί το επόμενο δεκαήμερο, επιβάλλεται να γίνουν γρήγορα γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι. Είναι φανερό ότι αν δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες, χάνεται το momentum το κοινωνικό, δεν σε ακούει ο κόσμος και αυτό είναι από μόνο του μια παράμετρος του. Βέβαια, απόλυτη παράμετρος στο κοινό. Τώρα, εσύ εκτιμάς ότι υπάρχουν ιδιαίτερες πιθανότητες στο σενάριο της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ ή της αυτόματης συρρήγνωσης για τη διάσπαση? Ως πιθανότητα μίλησε σήμερα και ο Γιώργος Τσίπρας ότι υπάρχει μπροστά στο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λες? Διάσπαση ως πιθανότητα δεν μπορεί να παραλυφθεί τελείως γιατί είναι κρίσιμη κατάσταση. Είπαμε ότι είναι πολύ στρατηγικό το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η μεγάλη μείωση των δυναμεών του και της απήχησής του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κινήσεις που φαίνεται ότι οι βασικότερες ομάδες και οι βασικότερες πλευρές του κόμματος θέλουν να διατηρηθεί το κόμμα και να μπει ξανά σε τροχιά εξουσίας. Άρα μειώνονται οι πιθανότητες διάσπασης ή γίνονται πολύ, πολύ πιο μειοψηφικές. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, η βάση, δεν θέλει σε καμιά περίπτωση διάσπαση. Μπορεί να θέλει να γίνει μεγάλη κουβέντα, μπορεί να θέλει να γίνει βαθιά κουβέντα, να αποτυπωθούν τα προβλήματα, σε καμιά περίπτωση όμως διάσπαση. Είναι αποφασισμένος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε ένα μεγάλο κόμμα που διεκδικεί την επιρροή, την πλειοψηφική στις εκλογές. Άρα ορισμένα πράγματα πολλές φορές τα επιβάλλει και η ζωή. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί να το παραλείψεις αυτό, δεν μπορεί να πεις δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα εδώ υποκειμενικών κρίσεων, είναι θέμα αντικειμενικών. Να. Εάν δεν συμφωνούν όλες τις διαδικασίες και στα βασικά προκείμενα και θα υπάρξουν μπροστά και συνέδρια, προφανώς θα συμμετέχουν, έτσι είναι τα κόμματα. Αυτοδιοικητικές εκλογές. Καταρχάς, είναι περισσότερο πιθανό να υπάρξει εδώ συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών ή τώρα πλέον είναι πιο δύσκολο καθώς οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ είναι ανταγωνιστικές? Συνεδριάζουν, να πούμε τώρα, όργανα και σήμερα κεντρικά στο ΠΑΣΟΚ, αύριο εδώ τοπικά στο τοπικό ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν όργανα για αυτό το θέμα, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση, οι εκλογές πήγαν πολύ πίσω, σε 90 μέρες έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Πριν από όλα όμως θέλω να μου απαντήσεις αν είναι πιο πιθανό να δούμε μαζί παρατάξεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ή λιγότερο πιθανό αυτό. Όπως διαμορφώνουν τα πράγματα είναι το λιγότερο πιθανό. Μάλιστα.
Γιατί έχω την ίδια άποψη. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια δικιά του διαδρομή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προβλήματα οργανωτικά πολιτικά, θα λέγαμε. Δηλαδή πρέπει να βρει το βηματισμό του. Προφανώς όμως υπάρχει χρόνος και στις δύο πλευρές να δοκιμάσουν πράγματα, να αναστοχαστούν, να ξανασκεφτούν και τέλος πάντων να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Τέλος Ιουλίου θα κρυθούν πολλά πράγματα. Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο, κυρίως στις δημοτικές εκλογές, να διαφωνούν δυνάμεις συνεργασίας. Δεν θα είναι όμως μεμονωμένα. Αν μιλάμε για συνεργασία, θα είναι με αποφάσεις. Κεντρική συνεργασία. Αλλά κυρίως τοπικών ή περιφερειακών οργάνων. Με. Να παρθούν κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν φαίνεται να είναι αυτό δυνατό σε μεγάλους Δήμους. Οπότε θα υπάρχει ένα ερωτηματικό και για το Δήμο. Τώρα να εστιάσουμε λίγο στην περιφέρεια. Συζήτησα στην αρχή του δελτίου με τον Λάμπρο Γεωργόπουλο, υποψήφιο περιφερειάρχη. Εδώ έχουμε τώρα υποψηφιότητες του Ριζόπουλου, του Γεωργόπουλου, του Καχρημάνη βέβαια, του σημερινού περιφερειάρχη. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε υποψηφιότητες που θα στηριχθούν ούτε από ΣΥΡΙΖΑ ούτε από ΠΑΣΟΚ. Και στο ΠΑΣΟΚ τώρα τρέχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τρέχουν. Υπάρχει ο χρόνος, είναι οργανωμένα κόμματα, μπορούν να κατεβάσουν μέχρι 31 Αυγούστου, είναι το όριο για να καταθέσει κανείς ψηφοδέλτιο, μπορούν να κατεβάσουν υποψήφιους. Επαναλαμβάνω, είναι οργανωμένα κόμματα και τα δύο, αλλά δεν πρέπει να τρέξουν. Δεν είναι ατέλειωτος ο χρόνος. Πρέπει να τρέξουν για να κατεβάσουν δύο υποψηφιότητες. Μία παράταξη που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και μία που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως πιθανότερο σενάριο τουλάχιστον. Νομίζω ότι τα δύο κόμματα θα επιδιώξουν κάποια στελέχη τους που σηματοδοτούν τον χώρο και έχουν διακριτό ρόλο κυρίως στον χώρο επιρροής τους, να κατέβουν ως επικεφαλής της περιφέρειας και να δημιουργηθούν παρατάξεις που να μπορούν να επικοινωνήσουν, να ανοίξουν την κουβέντα με το χώρο όπως διαμορφώθηκε και στις εκλογές και τις προηγούμενες και μέσα σε αυτή τη δυναμική. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει κλείσει αυτό. Δήμος Ιωαννιτών. Εστιάζουμε στο Δήμο Ιωαννιτών γιατί είναι πιο περίπλοκο εδώ το θέμα. Είναι ο Παπαγεωργίου, ο Μπέγκας, απ' την άλλη ο Παντελής Κολόκας, η Τατιάνα Καλογιάννη. Ο Νίκος Γκότας δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλος. Ο ίδιος λέει ότι θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανότερο να στηρίξει έναν από Παπαγεωργίου ή Μπέγκα ή να φτιάξει μια δικιά του παράταξη τύπου Νάτσι και να κατέβει στις εκλογές στο Δήμο Ιωαννιτών. Σήμερα με τις δικές σου έτσι σκέψεις, τι είναι πιθανότερο εδώ που βρεθήκαμε? ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι πιο δύσκολο να διαμορφώσουν μια αυτόνομη λογική για μια αυτόνομη παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι μοιρασμένο στον Παπαγεωργίου και στον Μπέγκα. Έχει ξαναγίνει και την προηγούμενη φορά. Και είναι και πιο εύκολο και για τα δύο κόμματα να μην δώσουν αυτό το λεγόμενο χρήσμα. Εδώ θα πρέπει για το ΣΥΡΙΖΑ να περιμένουμε και τις κεντρικές διεργασίες. Να. Δηλαδή θα υπάρχουν σίγουρα κεντρικές διεργασίες και σκέψεις για μεγάλους Δήμους. Ένα λοιπόν είναι η κίνηση από το κέντρο και μία κίνηση που θα πρέπει να λογικά θα διαμορφωθεί. Έχουν γίνει κάποιες άτυπες συζητήσεις τοπικά για κάποια μέτωπα που μπορούν να ανοίξουν και σε επιμέρους κοινωνικά ζητήματα και σε πολιτικά. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν αυτό θα εκφραστεί και με μια παράταξη. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα για αυτά που συζητούμε. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα ζήτημα που αφορά ένα κομμάτι της πόλης μας. Κανονική πρόσβαση στα σπίτια τους ζητούν οι κάτοικοι της Παρόδου Χρήστου Σούλη, εδώ στην πόλη, στα Γιάννενα. Η μόνη πρόσβαση σήμερα είναι 36 δύσκολα και στενά σκαλοπάτια. Θα δείτε την εικόνα. Οι κάτοικοι προτείνουν κάποιες λύσεις. Ο Δήμος